Σίγουρα παρά τα επικοινωνιακά τερτύπια δεν ήταν το αναμενόμενο το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής όσον αφορά τις κυρώσεις προς την Τουρκία. Αυτό τόνισε ξεκάθαρα μιλώντας τον 984 ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κωνσταντίνος Λάμβδας. Κακώς κάποιοι φορτώνουν την ελληνική κοινή γνώμη με την αντίληψη, την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας λύσει και αυτό το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σπουδαίος και καινοτόμος οργανισμός μεγάλης σημασίας. Ευτυχώς που είμαστε εκεί που είμαστε, έτσι όλα αυτά μπορεί κανείς να τα αναλύσει και κάποιοι τα έχουμε αναλύσει και από πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορεί να μας λύσει τέτοιου είδους προβλήματα. Κατά τον κορυφαίο ακαδημαϊκό, η απραξία και η αναβλητικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Μάρτιο με νέα εξέταση των κινήσεων της Τουρκίας ήταν στάση τακτικής ώστε να περιμένουν πρώτα να ξεδιπλωθεί η εξωτερική πολιτική της νέας διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια, να συμπληρώσω, και πάλι έχουμε μια ημερομηνία την οποία πρέπει να προσέξουμε, και είναι ο Μάρτης βεβαίως, έτσι, γιατί μέχρι τον Μάρτιο θα έχει αναλάβει ο κύριος Μπάιντεν και η κυρία Χάρις στις 20 Ιανουαρίου. Και άρα εκεί πλέον το Μάρτιο θα πρέπει να κάνουμε πράγματι να πιέσουμε για να δούμε μια συνολική αποτίμηση. Από τώρα όμως μέχρι το Μάρτιο θα έχουν υπάρξει πολλά επεισόδια. Η Ελλάδα πρέπει από εδώ και πέρα να κάνει προσεκτικές κινήσεις, καθώς μέχρι το Μάρτιο η προκλητική ρητορική της Τουρκίας θα συνεχιστεί και σίγουρα το αμυντικό σύμφωνο με τη Γαλλία είναι ένα δυνατό όπλο στη φαρέτρα της ελληνικής πλευράς. Αυτό είναι που περιμέναμε δυστυχώς. Κοιτάξτε, το έχω πει κατά επανάληψη. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση το φόρουμ το οποίο θα μας λύσει το πρόβλημα, το συγκεκριμένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύτιμη, θα το πω για μια ακόμα φορά, για πολλά άλλα ζητήματα. Αλλά η αντίληψη ότι λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα σταματήσουμε να υφιστάμε αυτή την απίστευτη πίεση από την Τουρκία είναι είτε αφελής, είτε εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πω κάτι άλλο.